βάλαμε το νερό και μετά το σκόρδο. Το μυστικό στο συγκεκριμένο πιάτο είναι να βράσει ο κρεμμυδόζωμος αυτός αρκετή ώρα. Προσθέτουμε το αλάτι μας και όταν βράσει αρκετά πάνω από 1/4 το νερό, το λάδι, το κρεμμύδι, το σκόρδο, βάζουμε το ψάρι. Όπως είπαμε, το ψάρι έχει την ιδιότητα, το συγκεκριμένο μαύρο ψάρι που είναι ο ροφός, να βγάζει αυτή την κόλλα και να δίνει μια ιδιαίτερη και μοναδική γεύση. Όταν θα βράσει το ψάρι και θα είναι έτοιμο και θα δέσει το νερό η σάλτσα μας, θα δείτε πως θα είναι εκπληκτική, θα το σβήσουμε με λεμόνι και θα είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Εκτός από το χρόνο και την εμπειρία μας, θα δούμε ότι το ψάρι μετά από 1/4 βρασίματος, περίπου με 17-18 λεπτά, όταν βάλουμε το πιρούνι θα έχει ήδη μαλακώσει, είναι έτοιμο. Έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το Άγιο Όρος και ειδικότερα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η κουζίνα και το μαγείρεμα, πηγαίνω μαζί με τους μοναχούς και μαγειρεύουμε. Το πιάτο μας είναι έτοιμο, καλή σας όρεξη και θέλουμε τις εντυπώσεις σας. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι μια υπέροχη συνταγή την οποία μόλις παρακολουθήσαμε, μπορείτε να τη φτιάξετε και εσείς μόνες, όχι μόνο μόνες, και μόνες, και γιατί το νομίζω ότι και οι άντρες σήμερα μαγειρεύουν και οι καλύτεροι σεφ νομίζω στον κόσμο είναι οι άντρες. Σίγουρα. Σίγουρα. Εσύ μαγειρεύεις. Τηγανιτές πατάτες. Τηγανιτές πατάτες μόνο και αυγά. Τα δύσκολα. Καλά είναι. Την άλλη φορά θα σε βάλω να μαγειρεύεις παστίτσιο. Α. Μην το βάλουμε δύσκολα τώρα, λίγη επίοικια. Μετά θέλω το καλό σου, καλύτερα να μην δοκιμάσω. Να μην δοκιμάσω, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ναι, να αλλάξουμε λίγο, να ανεβούμε. Να αλλάξει τη διάθεσή μας, πάμε σε μια πρεμιέρα που είχαμε τις προάλλες στην Θεσσαλονίκη. Σταμάτης Γονίδης. Τον περιμέναμε, έτσι, πώς, τον περιμέναμε και πραγματικά. Πόσο καιρό. Με Μαριάντα Πιερίδη. Ένας πανικός πραγματικά. Πάμε να δούμε το τι έγινε στην πρεμιέρα. Λοιπόν, πάμε, έλα. Σταμάτης Γονίδης. Φύγαμε. Τα μέτρα ως τα μεταμένα.
Καταρχήν σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε, σας ευχόμαστε να είστε πάντα υγιείς και να αρκόσαστε όποτε μπορείτε και έχετε την άνεση να μας ακούτε και να σας βλέπουμε. Καλησπέριζω τις όμορφες παρέες, τις όμορφες γυναίκες. Τις όμορφες γυναίκες, δε. Γυναίκες. Και τα αγόρια που σας συνοδεύουν. Όσες συνοδεύεστε. Έχει κανείς γενέθλια σήμερα. Τα εγκατοστήσετε, παιδιά. Κανας γάμος, τίποτα, πατρόμενο. Α, το κατάλαβα, είδα, ναι. Δύο ενδόσπαρτων, καλούς απογόνους. Τίποτα αφορισμός, χώρισε κανείς. Της μητέρας γίνεται. Ας ερχόμαστε, λοιπόν, εσάς που χωρίσατε, να βρείτε κάτι πιο σημαντικό και αξιόλογο στη ζωή σας, γιατί η ζωή είναι μικρές στιγμές και πρέπει να περνάμε όμορφα ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Αφιερωμένο το υπόλοιπο πρόγραμμα σε όλους αυτούς που ζουν μόνοι. Καλή διασκέδαση.
στο Μάχη τον Γονίδη και φυσικά με όλους εσάς. Και εσείς εδώ, εννοείται. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι θα περάσετε τέλεια. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να ξεδώσετε, να ξεφύγετε άλλο ένα αποξύ. Και να ξεσκάσετε. Ξέρεις κανένα ακόμα? Όχι, τα τρία ξύ. Ε, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σας θέλω δυνατούς. Ξεχάστε, αφήστε τις κοτούρες απ' έξω, εκεί έξω από την πόρτα. Ε, εκεί πίσω όλα καλά. Έτσι, α. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τους καινούργιους φίλους που έχουν έρθει τώρα στην παρέλα μας. Γιατί κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ένας καλλιτέχνης τον οποίο πραγματικά έχουμε αγαπήσει. Τον έχετε αγαπήσει και εσείς βέβαια και έχει αγαπηθεί όχι μόνο από το κοινό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα, αλλά νομίζω και των Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, Κώστας Καραγγέλης κοντά μας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλό καλοκαίρι καταρχήν, έτσι. Και μην πεις ότι δεν σου φέρουμε στο ωραίο χώρο. Μπορώ να πω ότι από όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε εκπομπές, το συγκεκριμένο έτσι κλαμπ νυχτερινός χώρος, είναι ημερήσιος χώρος, είναι από όλα, έτσι. Είναι από τα πιο όμορφα που έχω φιλοξενήσει.